Είδαμε ξανά τον ηλικιωμένο. Πάμε στις ΣΑΠΕΣ, στον Δήμο Μαρόνια Σαπών. Ένας χρόνος εφαρμογής του Καλλικράτη, το διευρυμένο πλέον Δήμο Μαρόνια Σαπών. Και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ηλία Ιωαννάκη, ο χρόνος αυτός ήταν γεμάτος από πολλά προβλήματα, κυρίως γραφειοκρατικά, αλλά και από αρκετά έργα, όπως τόνισε ο ίδιος. Ο κύριος Ιωαννάκης είπε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του σχεδίου είναι αυτό που έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αρχής, αφού για μία απόφαση θα πρέπει να έχει την συνένεση της περιφέρειας. Ένας χρόνος Καλλικρατικός Δήμος Μαρόνια Σαπών. Ένας χρόνος εφαρμογής του σχεδίου Καλλικράτης, όπου συνένωσε δήμους, κοινωνίες και υπηρεσίες. Πώς αλήθεια βίωσε η Δημοτική Αρχή αυτόν τον πρώτο χρόνο εφαρμογής και ποια τα προβλήματα τα οποία και διαπίστωσε? Όταν ξεκινήσαμε, εμείς ξεκινήσαμε με μεγάλη ελπίδα, καλές προθέσεις. Όμως καταλάβαμε ότι με αυτή τη γραφειοκρατία που υπάρχει, που μας συμπεριφέρει όλη αυτή η γραφειοκρατία, τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν έτσι όπως τα σκεφτόμαστε εμείς. Οτιδήποτε, και μια βίδα να αγοράσεις, και το παραμικρό, ξέρετε, πρέπει να βγει 3 μέρες, 5 μέρες στη διάβια. Ένα έργο για να γίνει. Έχει μια γραφειοκρατία μεγάλη. 8 οικισμοί χωρίς νερό. Τρέχουμε με βιτία να γεμίσουμε νερά. Έκτακτα δημοτικά συμβούλια, έκτακτες οικονομικές επιτροπές, να γίνει ένας πρόχειρος διαγωνισμός, να είμαστε νομότυποι με κλειστούς φακέλους κτλ. 40 μέρες περιμέναμε για να έρθει από την περιφέρεια η απάντηση. Με καταλάβατε, για να μπορεί να προχωρήσει το έργο. Έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Καλλικράτης. Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Σαπών Μαρόνιας, οι υπηρεσίες του Δήμου συνέταξαν όχι μία, αλλά συνολικά 5 προτάσεις για προσένταξη έργα στο πρόγραμμα Ίντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Έργα που αφορούσαν στο γεωθερμικό πεδίο Σαπών και στην αξιοποίησή του, αλλά και σε δομές για τον πολιτισμό στη Μαρόνια. Προτάσεις οι οποίες και απορρίφθηκαν. Απαντήσεις όμως ο ίδιος έδωσε και για το θέμα που αφορούσε στο Φεστιβάλ Μαρόνιας, για το οποίο και υπήρξαν αντιδράσεις κυρίως για το συνολικό του κόστος. Εμείς θέλουμε να προσφέρουμε στον πολίτη. Γιατί μας κατηγόρησαν και για το Φεστιβάλ Μαρόνιας. Όμως πρέπει να ξέρουμε όλοι καλά ότι πολιτισμός και ο τουρισμός, ο ένας και ο άλλος, δεν γίνεται ή τουρισμός ή μόνο πολιτισμός. Αυτά είναι 2 συνδεμένα πράγματα. Και ο πολιτισμός, του λέω ότι δεν είναι μόνο και για τον τουρισμό, είναι και για τον κόσμο. Να κρατήσουμε τις παραδόσεις, να μπορούμε τον κόσμο να του δώσουμε έστω μια ελπίδα, χαρά, σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Έστω κάναμε γνωστή τη Μαρόνια. Με συγχωρείτε, πήραμε ευχαριστήρια και από το Υπουργείο Πολιτισμού, πήραμε ευχαριστήρια και από όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι αυτοί που ήρθαν μας έδωσαν τα καλύτερα λόγια μας, είπαμε. Όπως τόνισε ο κ. Ιωαννάκης πάντως, παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε η Δημοτική Αρχή, υπήρξαν και πολλά έργα τα οποία και υλοποιήθηκαν. Δημοτικό κατάστημα Μαρόνια, στο οποίο μετατράπηκε σε κύτταρο πολιτισμού, γραφεία πολιτισμού, γκαλερί, αίθουσα συναυλιών, αλλά και πολλά άλλα. Βιολογικός καθαρισμός, Δήμος Σαπών, 6.100.000. Όταν ήταν οι τελευταίες μελέτες που μας παρέδωσε η προηγούμενη διοίκηση, ότι εντάξει όλα έτοιμα, προχωράμε εμείς, δεν υπήρχε το οικόπεδο. Με συγχωρείτε, πώς γινόταν βιολογικός καθαρισμός χωρίς οικόπεδο? Τρέξαμε, πήραμε το οικόπεδο, καταθέσαμε τα χαρτιά, συμπληρώσαμε με τις μελέτες, τελειώσαμε. Εργατικές κατοικίες Ξελογανής. 11 του μηνός δημοπρατούνται. Ο βιολογικός καθαρισμός με τον αγωγό για τα λίμματα. Τρέχω για ακόμα ένα πρόγραμμα τηλεθέρμανση και ειδικά τηλεδιαχείριση νερού από Πετρωτά προς ΣΑΠΕΣ. Πιστεύω να εγκριθεί. Αυτά τα έργα, αυτά τα 3-4 έργα, με συγχωρείτε, δεν είναι λίγο καθόλου για ένα δήμο που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα τίποτα. Και μέσα σε ένα διάστημα 12 μήνες.